Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού έχουμε εισέλθει στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Σήμερα καθαρά Δευτέρα. Χρόνια πολλά και ο Κύριος να βοηθήσει αυτή την περίοδο να γίνουμε πνευματικότεροι άνθρωποι. Να ζήσουμε το μεγαλείο της θρησκείας μας εντονότερα από άλλες φορές. Να προετοιμαστούμε για το δράμα του Γολγοθά και να αξιωθούμε να φτάσουμε στη μεγάλη εορτή του Πάσχα. Και το έθνος μας να μην έχει καμιά περιπέτεια εντωμεταξύ, διότι εχθροί και φίλοι επιβουλεύονται το μικρό και μαρτυρικό του το έθνος. Σήμερα με τον κύριο Ζώγα θα συζητήσουμε θέματα πολύ καυτά, επίκαιρα και καυτά, τα οποία είναι μέσα στα πλαίσια της εκπομπής που τιτλοφορείται Ορθοδοξία. Κύριε Ζώγα, τι έχουμε να συζητήσουμε σήμερα? Να ξαναδώσουμε, κύριε Σωτρόπουλε, τους αριθμούς τηλεφώνων. Ο ένας αριθμός είναι το 36 17 285, επαναλαμβάνω, 36 17 285, ο άλλος είναι 36 37 810. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε και ενδιάμεσα στην εκπομπή, αλλά και για μισή ώρα μετά τη λήξη της εκπομπής θα είμαστε εδώ στο σταθμό και ευχαρίστως να σας πληροφορήσουμε σε κάτι που θέλετε να γνωρίσετε, να ρωτήσετε κλπ. Αλλά προτού προχωρήσουμε με τον κύριο Σωτηρόπουλο στο σημερινό θέμα, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη επανάληψη, να παρουσιάσω δηλαδή ξανά τα μασονικά κείμενα που επί Τροχάδιν παρουσιάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, γιατί τούτο το ζήτησαν πάρα πολλοί τηλεθεατές. Μασονικά κείμενα επίσημα, στα οποία οι τέκτονες, οι μασόνοι, ισχυρίζονται ότι διάφοροι κληρικοί υπήρξαν τέκτονες, όπως έχουμε και τον ισχυρισμό του κυρίου Μανέα, ο οποίος σε εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού είπε ότι υπάρχουν ζωντανοί κληρικοί, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη της μασονίας, και αυτό το θέμα πρέπει να το σχολιάσουμε, το ζητούν πάρα πολλοί τηλεθεατές. Και τον ισχυρισμό των τεκτών ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας απεδέχθησαν διάφορα χρηματικά ποσά. Επειδή λοιπόν το ζήτησαν πολλοί τηλεθεατές, είμαι θα υποχρεωμένοι να τα ξαναπαρουσιάσουμε. Από το τεκτονικό περιοδικό Πυθαγόρας, έτους 1930, αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε, τεύχος 1, σελίδα 17, διαβάζουμε. Το ειρηνοπολιτικών σωτήριων κήρυγμα της ενώσεως των εκκλησιών υπέκρυπτε την καθαίρεση της Ορθοδοξίας. Κύριε Σωτρόπουλε, πρωτού προχωρήσω στην παρουσίαση άλλων κειμένων, πώς σχολιάζετε αυτή τη δήλωση των μασόνων? Είναι φοβερό αυτό το στοιχείο, να το επαναλάβετε. Διαβάζω. Πυθαγόρας, το τεκτονικό περιοδικό δηλαδή, έτους 1930, τεύχος 1, σελίδα 17. Το ειρηνοπολιτικών σωτήριων κήρυγμα της ενώσεως των εκκλησιών υπέκρυπτε την καθαίρεση της Ορθοδοξίας. Φοβερός λόγος. Η μασόνια, αγαπητοί τηλεθεατέ, ανερυθριάστος, απροκαλύπτος, διακηρύσσουν ότι ο σκοπός της λεγόμενης ενώσεως των εκκλησιών, που επιδιώκεται με την κίνηση που λέγεται οικουμενισμός στην εποχή μας, ο σκοπός της λεγόμενης, επαναλαμβάνω, ενώσεως των εκκλησιών που επιδιώκει η οικουμενιστική κίνηση, υποκρύπτει την καθαίρεση της Ορθοδοξίας. Δεν το λένε σαφώς και απεριφράστος, αλλά το υποδηλώνουν, το δηλώνουν εδώ μέσα στο τεκτονικό αυτό δελτίο, στο μασονικό δελτίο, ότι σκοπό έχουν να καθαιρέσουν, να γκρεμίσουν τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο, τη μεγαλύτερη πνευματική δύναμη, την Ορθοδοξία, το χριστιανισμό στη γνησία και αυθεντική του μορφή, τη μεγάλη ελπίδα του κόσμου, να διαλύσουν το χριστιανισμό στην γνησία του μορφή, στην μορφή της Ορθοδοξίας. Και μόνο αυτή τη δήλωση των τεκτώνων, των μασόνων, εάν ελάμβαναν υπόψη η ταγή της Εκκλησίας, θα έπρεπε να αισθάνονται τη μεγαλύτερη αποστροφή προς τους μασόνους, αλλά και προς αυτούς τους οικουμενιστάς, οι οποίοι εξυπηρετούν τα σχέδια των μασόνων. Αρκετά, κύριε Σωτρόπουλε. Και το βλέπουμε ότι η ιδέα του οικουμενισμού έχει προωθήσει πολύ την ιδέα της λεγόμενης ενώσεως των εκκλησιών,
ο Πάπας την εορτή του Αγίου Πέτρου πέρυσι στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη δήλωσε ότι μέχρι το 2000 πρέπει να έχει γίνει η Ένωση των Εκκλησιών. Ένωση δε των Εκκλησιών σημαίνει υποταγή της Ορθοδοξίας στον Πάπα και εξουθένωσης και διάλυση της Ορθοδοξίας όπως επιθυμούν οι Μασόνοι. Αρκετά ικανοποιητικά, κύριε Σωτρόπουλε, σαφή και κατανοητά και ο καθένας μπορεί εύκολα να βγάλει τα συμπεράσματα που πορεύεται η Ορθοδοξία όταν κάποιοι την εξωθούν σε τέτοιου είδους διαλόγους, συμπροσευχές, οικουμενιστικά συμβούλια και δεν συμμαζεύεται. Οι μεν Μασόνοι είναι σαφώς εχθροί της Ορθοδοξίας, όντως είναι αντίχριστοι όταν αποβλέπουν στο κατακρύμνισμα της Ορθοδοξίας, τη διάλυση της Ορθοδοξίας, οι δε οικουμενιστές είναι προδότες της πίστεως, προδότες του χριστιανισμού, αρνητές του χριστιανισμού και σύμμαχοι των Μασόνων. Επίσης οι τέκτονες στο τεκτονικό δελτίο τεύχους Μαρτίου-Απρίλιο 1970, σελίδα 134, ισχυρίζονται ότι με πάθος και συνέπεια ίσχυσαν τον τεκτονισμό ή πατριάρχης λέει, και αναφέρουν τον Μελέτιο Μεταξάκη, είναι ένας εκείνων οι οποίοι συνήργησαν στην αλλαγή του ερτολογίου, αλλά και στον προκαθήμενο Θεό Χρυσόστομο, ο οποίος και εκείνος πρωτοστάτησε στην αλλαγή του ερτολογίου. Ο Χρυσόστομο, τον πρώτο, τον Παπαδόπουλο. Το ίδιο ισχύονται στο περιοδικό Πυθαγόρας, Δεκέμβριο 1980, τεύχος 22, για τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο, ο οποίος ήταν από τους προτεργάτες της αλλαγής. Το Χρυσόστομο τον πρώτο, τον Παπαδόπουλο. Προτεργάτες αλλαγής του ερτολογίου, το οποίο μόνο δεινά επέφερε, γιατί επέφερε διάσπαση στον χώρο της Ορθοδοξίας όσον αφορά το θέμα της τηρήσεως των εορτών. Η αλλαγή του ημερολογίου έγινε μονομερός δυστυχώς. Είναι έργο τεκτών λένε οι τέκτονες. Ακριβώς. Αυτοί λένε ότι είναι έργο τεκτών. Και να μην το έλεγαν αυτοί και να μην ήταν αληθής και να μην θεωρηθεί αληθής ο ισχυρισμός τους, η αλλαγή πάντως του ημερολογίου όπως έγινε, μονομερός και χωρίς προηγουμένη διαφώτιση του λαού, αφού επέφερε τη διαίρεση του θρησκευτικού πληρώματος, είναι μία μεγάλη συμφορά. Δεν είναι έργο ασφαλώς το ίδιο. Δεν λέμε ότι είναι δογματική η διαφορά μας με τους παλιοημερολογητές. Όχι. Η ίδια πίστη υπάρχει και στο παλαιό και στο νέο ημερολόγιο. Είναι όμως συμφορά του ότι διαιρέθη ο χριστιανικός ορθόδοξος ελληνικός κόσμος. Δεν είναι έργο το Αγίου Πνεύματος το οποίο ενώνει και δεν διαιρεί. Ασφαλώς. Είναι έργο δυνάμεων οι οποίες θέλουν την διαίρεση του Χριστιανού. Διαίρε και βασίλευε. Και μάλιστα, διαίρε και βασίλευε. Ο κύριος Ψαροδάκης. Και αν έπρεπε, συγγνώμη κύριε Ζώγα, γίνεται λέει προσπάθεια να ενωθούμε με τους μονοφυσίτες, να ενωθούμε με τους παπικούς, να ενωθούμε με τους προτεστάντες, εν συνεχεία να ενωθούμε και με τους αλλοθρήσκους. Και δεν έγινε η πρώτη προσπάθεια που έπρεπε να γίνει, σοβαρή προσπάθεια, να ενωθούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες μεταξύ μας. Ή όλοι να πάμε με το παλαιό ή όλοι με το νέο, να μην υπάρχει, να καθίσουμε κάτω, να συζητήσουμε, να τα βρούμε, τα βρουν οι ιεράρχες δηλαδή, και να γίνει η ένωση των Ορθοδόξων πρώτα και μετά να αποβλέψουμε σε άλλες ενώσεις, και πάντοτε εννοείται με τους ετεροδόξους η ένωση να γίνει στο έδαφος της αληθείας. Οι ετερόδοξοι, οι αιρετικοί να εγκαταλείψουν τις πλάνες τους και να επιστρέψουν στην πίστη της αρχαίας εκκλησίας, της εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων, της οποίας συνέχεια είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Στο τεκτονικό δελτίο Πυθαγόρας, έτος 1987, τεύχος 21, στη σελίδα 281 διαβάζουμε «Δωρεά τεκτονικού ιδρύματος προς το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας δια της ανάγκας του Αιθιοπικού λαού». Και αναφέρουν ότι έδωσαν 100.000 δραχμές. Στη συνέχεια παραθέτουν επιστολή του Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Παρθενίου και μάλιστα και την έχουν και φωτοτυπία της ιδιόχειρης επιστολής του, για να μην υπάρχει αφιβολία ότι την απέστεινε. Και τι λέγει ο Πατριάρχης Παρθένιος. Αθήνα 18/1/88. Αγαπητέ Πρόεδρε κύριε Χρήστο Μανέα, να με συγχωρήσετε που δεν σας ευχαρίστησα έως τώρα. Σήμερα είδα τον Άγιο να αξιώμησε κύριο Πέτρα, θα δούμε όμως τον κύριο Πέτρο να αποκαλεί τέκτονα επιφανή ως αδελφό. Με την έννοια της τεκτονικής αδελφότητας, αδελφοσύνης και όχι τη χριστιανική. Στον οποίο παρέδωκα την επιταγή της δωρεάς σας του τεκτονικού ιδρύματος Ελλάδος των 100.000 δραχμών. Συνέχεια στο τέλος λέγει, αργότερα θα στείλω και τη σχετική απόδειξη. Θα ήθελα η καρδία σας να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την εκδήλωση αυτή του ιδρύματός σας που είναι ευλογημένη από το Θεό μας. Είναι καταραμένη εκδήλωση όλα τα και καλά δεν ευλογημένη. Εκτός και αν εννοεί Θεό των μας, το Θεό, Θεό των Μασόνων. Κοινός Θεός είναι. Λοιπόν, κοινός Θεός, εφόσον συνταυτίζεται, συγκροτίζεται με τους Μασόνους,
συγχρονίζεται με τους μασόνους. Λοιπόν, είναι κοινός τους, Θεός είναι. Στο κύριε Ιζόδα, αν υπήρχε ευαισθησία ως προς τα θέματα της πίστεως, εάν υπήρχε ευαισθησία στην εποχή μας, όπως υπήρχε παλαιότερα, και μόνο για αυτή την επιστολή, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας έπρεπε να είχε καθαιρεθεί. Μάλιστα. Έπρεπε να είχε καθαιρεθεί. Οι δωρεές από μασόνους δεν εγκρίνονται από την Εκκλησία. Η αρχαία Εκκλησία, ρητός γράφων εκκλησιαστικά κείμενα, δεν δεχόταν δωρεές, προσφορές από ασεβείς ανθρώπους. Σήμερα με επικοινώνησα με έναν Άγιο Ιερέα. Γιατί υπάρχουν και Άγιοι Ιερείς. Δεν υπάρχουν και οι κακοί, υπάρχουν και οι καλοί. Πάντοτε υπήρχαν και καλοί και κακοί. Σήμερα βεβαίως η εποχή μας είναι σκληρότερη. Οι περισσότεροι κληρικοί είναι μάλλον επαγγελματίες. Αλλά υπάρχουν και αρκετοί εκλεκτοί κληρικοί ακόμη. Σήμερα επικοινώνησα με έναν κληρικό, ο άνθρωπος ήταν αναστατωμένος, διότι μία κυρά, η οποία κάνει έργο medium, επισήμως, medium. Προβλέπει θάνατο η γραφή για αυτό. Και λέει μάλιστα ότι το κάνει εν φόβο Θεού. Είναι medium εν φόβο Θεού. Φανταστείτε δηλαδή. Λοιπόν, αυτή έκανε δωρεές σε ναούς. Και ο δέσποτας, που είναι σε αυτή τη Μητρόπολη, ενέκρινε τις δωρεές. Εν γνώση ότι ήταν μέντιουμ. Εν γνώση του. Ένας δε ιερεύς, αυτός ο ιερεύς που επικοινωνήσαμε, ευσεβής άνθρωπος, δεν δέχτηκε τη δωρεά. Και αυτή αντέδρασε, αυτή η κυρά το μέντιουμ. Και κατέφυγε στο αντέδρασε, κατέφυγε στο Μητροπολίτη, τη δικαίωσε ο Μητροπολίτης, πήρε θάρρος, πήγε με άλλους να απειλήσει τον ιερέα, την οικογένειά του. Λοιπόν, κάλεσε την αστυνομία ο άνθρωπος και ούτε πολύ ούτε λίγο αξιώνει αυτή η κυρά το μέντιουμ να ζητήσει ο ιερεύς συγγνώμη, μάλιστα, λοιπόν, από τον από αυτή τη το μέντιουμ. Ο λαός λέει εκεί που μας χρωστούσε μας πήραν και ναι, το πόδι. Και ο δεσπότης είναι σφόδρα δυσαρεστημένος απέναντι του καλού αυτού κληρικού, διότι δεν δέχτηκε τη δωρεά. Ναι. Πήρε το μέρος δηλαδή του μέντιου και δεν πήρε το μέρος του εκλεκτού κληρικού. Έχουμε τέτοιους δεσποτάδες σήμερα. Στο τεχνικό περιοδικό πάλι Πυθαγόρας, Τεύχος 46-47, έτος 1994, στη σελίδα 13 διαβάζουμε. Η μεγάλη στοά της Ελλάδος που πάντοτε είναι αρρωγός προς πάσα κατεύθυνση και ιδιαίτερος προς την Εκκλησία, βοηθεί ιδιαίτερος στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας καθώς και της Μητροπόλης Αξώμης και Λεοντοπόλεως αυτού. Μάλιστα, γιατί τώρα ειδικά της Αξώμης το βλέπουμε στο τεκτονικό πάλι του Πυθαγόρας, Τεύχος 23-1988, στη σελίδα 191. Από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Αξώμης κύριον Πέτρον, ελήφθη η κατωτέρω επιστολή απευθυνωμένη προς τον ένδοξον αδελφόν Χρήστο Μανέα ως πρόεδρο του τεκτονικού ιδρύματος. Ακούστε κύριε Σουδραπούλη. Φίλτατε κύριε Μανέα. Σας γράφω πολύ βιαστικά δύο λόγια και ζητώ από τούτο προς τούτο συγγνώμη. Σας αποστέλω με τον φίλτα των αδελφών κύριων Σπύρων Καμαλάκη, γνωστών μασόνων, τον αποκαλεί αδελφών. Είναι όλοι φίλτατοι αυτοί. Και αδελφός εννοείται προφανώς είναι μασονική ιδιότητα. Και από τη στιγμή που γίνονται φίλοι του κόσμου και φίλοι των μασόνων, καθίστανται εχθροί του Θεού, λέει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος. Και λέει συνέχεια, εγώ διέθεσα δίκαια και λογικά τα χρήματα που μη παρέδωκαν ο Πατριάρχης από εσάς. Όπως διέθεσα εις άλλη περίπτωση βοηθείας κατά τα Χριστούγεννα και το ποσό που μη έδωκε των 100.000 δραχμών, διαλογαριασμό σας ο κύριος Σπύρος Καμαλάκης και σας είχα να αποστείλετε ένα από εσάς κλπ. Λοιπόν, αδελφοί δέχονται, αδελφούς από καλούς μασόνους δέχονται χρηματικά ποσά και συνεχίζουμε στον Πυθαγόρα Τεύχος 25 έτους 1988 στη σελίδα 307, συγγνώμη, διαβάζουμε. Θα ενισχυθούν επίσης δια το υπ' αυτών πραγματοποιούμενων φιλανθρωπικών έργων τα Πατριαρχεία. Θα ενισχυθούν εννοείται υπό της Μασονίας. Πρώτον, της Κωνσταντινούπολης δια ενός εκατομμυρίων δραχμών. Δεύτερον, της Αλεξανδρίας επίσης δια ενός εκατομμυρίου δραχμών. Και τα δύο αυτά Πατριαρχεία, ένοχα και συνένοχα, διότι δέχονται βοήθεια από τους μασόνους. Μιλάει περί φιλανθρωπίας. Βλέπω ότι έγινε και ο διάβολος φιλάνθρωπος. Και το ίδιο επαναλαμβάνουν. Θυμάμαι κύριε Ζώγα, η φιλανθρωπία του διαβόλου, εντός εισαγωγικών η φιλανθρωπία, υπενθυμίζει έναν από τους πειρασμούς του Χριστού. Που ο διάβολος είπε στον Χριστό,
Βλέπεις, λέει, όλες τις βασιλείες του κόσμου. Και αν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα γίνουν δικές σου οι βασιλείες του κόσμου. Σε αυτόν τον πειρασμό υποκύπτουν δυστυχώς και πατριάρχες ακόμη, κάνουν μια τούμπα στο διάβολο της μασονίας και εξασφαλίζουν χρηματικά ωφέλη. Το ίδιο διαβάζουμε στο Πυθαγόρα 1998 τεύχος 5 στη σελίδα 295, πάλι λέει 1 εκατομμύριο δραχμές υπέρ του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης και 1 εκατομμύριο δραχμές υπέρ του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Αυτά είναι χρήματα προδοσίας, όπως ήταν τα 30 αργύρια του Ιούδα. Στον Πυθαγόρα τεύχος 41 έτους 1992 στη σελίδα 115 διαβάζουμε Σεπτίστο Α Πλάτων αριθμός 63 Ανατολής Καβάλας. Σεπτίστο Α. Μάλιστα. Ένδοξος αδελφός, επτίστο Α. Είναι όχι μασονικό κείμενο. Μεγάλα λόγια. Δεν ξέρω, ναι. Αυτό ακριβώς. Δωρεά 200.000 δραχμών ο Στράπων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα. Αλλά το αποκορύφωμα όμως, κύριε Σωτρόπουλο, είναι το εξής. Η Εκκλησία μας, όπως είναι γνωστό, όταν λέμε Εκκλησία, η Σύνοδος, η Διαρκή Σύνοδος, στις 2.11.92 ανεκήρυξε ως Άγιον τον όντως εθνομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης και όρισε την 27η Αυγούστου σαν ημέρα που του μαρτυρικού θανάτου. Αλλά οι τέκτονες όμως εδώ ισχύζονται. Διαβάζουμε στον Πυθαγόρα τεύχος 42-43 έτους 1993 στη σελίδα 6 το εξής. Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης, ο Μέγας Ιεράρχης, ο αγωνιστής του έθνους, ο τέκτον, ο ιερομάρτης κλπ. Ο Μασόνος. Δηλαδή οι ίδιοι ισχυρίζονται στο επίσημο περιοδικό τους ότι ο εθνομάρτης Χρυσόστομος Μήνης ήταν τέκτον. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να κάνουμε αυτό που λέγει εδώ ο κύριος Ψαροδάκης στον Ορθόδοξο τύπο, να καταφύγει η Εκκλησία στον Εισαγγελέα και να πούνε: κύριε Εισαγγελέα, εμείς έχουμε ανακηρύξει ένα πρόσωπο στους Άγιους Εκκλησίας. Οι τέκτονοι ισχύζονται. Είναι δικός τους Άγιος. Δικός τους Άγιος, τέκτον ας πούμε και μάλιστα. Λοιπόν, θα πρέπει ή να παρουσιάσουν τα στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν τη μασονική ιδιότητα ας πούμε του Χρυσόστομου Μήνης ή εναντίον περιπτώσει, λοιπόν, να υποβάλλεται μήνυση για προσφυγία που λέμε για προσβολή μνήμη τεθνεότητας κλπ. Αλλά όχι όμως να σιωπούν οι ιεράρχες μπροστά στον ισχυρισμό αυτόν τον φοβερό ισχυρισμό όντως των μασόνων. Τον μνημονεύουν πλέον ως Άγιο οι ιεράρχες. Και για σκεφτείτε, όπως είναι, έχουν κάνει, γιατί έχουν κάνει την εικόνα του Χρυσόστομου Σμύρνης, όπως λέει και ο κ. Ψαροδάκης, να έχει στο ένα χέρι το γνώμονα και στο άλλο το διαβήτη, αντί για σταυρό. Είναι φοβερό να το συνειδητοποιήσει κανείς, να το συλλάβει, να το φανταστεί αυτό το πράγμα. Επεκράτησε επιπολαιώτης στο ζήτημα της ανακηρύξεως του Χρυσοστόμου Σμύρνης ως Αγίου. Θα το σχολιάσει. Το ίδιο σχηνούνται στον Πυθαγόρα πάλι τεύχος 46-47 του 1994 στην σελίδα 30. Την 9 Τρίτου 1993 μετά τις 7 Στοάς Παύλος Μελάς αριθμός 134. Ο μιλητής, ο σεβάσμος της Στοάς Μέλης, αδελφός Αντώνιος Παπαναστασόπουλος με θέμα Χρυσόστομος Μύρνης, ο Άγιος Τέκτον. Ο Άγιος Τέκτον, ο Άγιος Μασόνος. Ο Άγιος Μασόνος, μάλιστα. Έπρεπε να έχουν και Μασόνια έναν Άγιο. Η Ορθοδοξία έχει εκατομμύρια Αγίους, ζήλεψαν κι αυτοί και προσπάθησαν οι άνθρωποι να αποκτήσουν κι αυτοί έναν Άγιο και τον απέκτησαν με τη βοήθεια της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφόσον ο Χρυσός, όπως είπατε, εθνομάρτης είναι ο Χρυσόστομος Μύρνης. Αλλά Άγιος δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όταν καταγγέλλεται ότι τον Μασόνος και δεν έχει ξεκαθαριστεί τελείως αυτό το θέμα. Λοιπόν, εφόσον είναι το Μασόνος, τίθεται υπό αμφισβήτηση ασφαλώς η αγιώτης του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Επίσης πρέπει να εξεταστούν και άλλα πράγματα. Τα λείψανα, να υπάρχουν στον Αγίον που παραδεχόμεθα, υπάρχουν λείψανα, συγγνώμη. Να μην ξεχάσω κι εγώ κάτι. Παρουσιάζουμε σε άλλη εκπομπή με τον κύριο Αναστασάκη ένα τεύχος το οποίο τυπώθηκε το 1920, δαπάνες της Μετροπόλεως Σμύρνης, της τότε Μετροπόλεως του 1920, αφιερωμένο από τον τότε Αρχιδιάκονο της Μετροπόλεως Σμύρνης και μετέπειτα, παρακαλώ, Μητροπολίτη Φλωρινής, τον Βασίλειο όπως λεγόταν, τον οποίο διαδέχεται ο πατήρας μου, συνέγραψε εκείνος πνευματιστικό κείμενο, απολογητικό υπέρ του πνευματισμού και το αφιέρωσε στο Μητροπολίτη. Τον τότε Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Πνευματιστικό κείμενο. Μάλιστα, το έχουμε στη διάθεση, το παρουσιάσαμε σε εκπομπή. Ο διάβολος χωρίς. Και προήθησε Μητροπολίτη ο Αρχιδιάκονος. Μάλιστα. Εναντίον αυτού του βιβλίου έγραψε το 1921 ο Δανίλη Κατουνακιώτης, ο Αγιορείτης. Μάλιστα. Ακόμη έχουμε πρόταση του τότε που είναι Μητροπολίτη Χρυσόστομος Μύρνης, ο οποίος ζητάει να κόβουν οι κληρικοί τα μαλλιά τους, να αποβάλουν το ράσο και δεύτερο γάμο να έρχονται γιος είναι σε χειρία.
Δηλαδή νεοτεριστικές, ας πούμε, αντιλήψεις. Ασφαλώς, ασφαλώς. Είναι δυνατόν να ήταν Άγιος και στον τρόπο. Λοιπόν, η Εθνομάρτης Ήτο. Ναι, αυτό το δεχόμαστε. Λοιπόν, μία αντίληψη. Για να ανακηρυχθεί Άγιος, έπρεπε να παρουσιάσει σημεία μετά θάνατον. Έκανε θαύματα. Δεν άκουσα πουθενά που. Έχουμε λήψη θανάτου που να υποδιάζουν, να βγάζουν δαιμόνια. Λοιπόν, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εν σπουδή και με επιπολαιότητα μεγάλη έγινε η ανακήρυξη του Χρυσοστόμου Σμύρνης ως Αγίου και η συνείδηση της Εκκλησίας. Που είναι ο υπέρτατος κριτής. Λοιπόν, που είναι ο υπέρτατος κριτής, κρίνει και οι Οικουμενικές Συνόδους, δεν εγκρίνει. Και ό,τι δεν εγκρίνει η καθολική συνείδηση της Εκκλησίας, δεν μπορεί να ευσταθήσει. Λοιπόν, θα μπορούσε όμως κανείς να πει, κύριε Σωτρόπουλε, όπως το είχατε πει και εσείς, ότι οι Μασόνοι αναφέρονται μόνο σε πρόσωπα τα οποία έχουν απέλθει εκ του κόσμου τούτου, δηλαδή που έχουν πεθάνει. Αλλά έχουμε όμως τον επίσημο ισχυρισμό του κυρίου Μανέα, του λεγόμενου μεγάλου διδασκάλου της Μεγάλης Τάσης Ελλάδος, ο οποίος σε τηλεοπτική εκπομπή στις 27-12, στο τηλεοπτικό σταθμό, 27-29 έγιναν τρεις εκπομπές με γενικό τίτλο «Στάδια της Μασονίας», ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν Μασόνοι οι οποίοι είναι κληρικοί της Εκκλησίας Ελλάδος και είναι ενεργά μέλη της Μασονίας. Το ισχυρίστηκε. Ζώντες, δηλαδή. Ζώντες. Μασόνοι. Ναι. Λοιπόν, θα περίμενε λοιπόν κατόπιν αυτής της πραγματικά συγκλονιστικής δηλώσεως όλοι οι ιεράρχες, μηδενός εξαιρεμένου, να επαναστατήσουν. Αλλά είδαμε να υπάρχει μια πλήρης, ας πούμε, αδράνεια εξαιρεμένων μερικών, ας πούμε, εκατοντάδων χριστιανών Ορθοδόξων, οι οποίοι συνέταξαν μια αναφορά που έχει τον χαρακτήρα του αιτήματος, υπέβαλαν αυτή την αναφορά προς την Διαρχή Σύνοδο της Εκκλησίας, την κοινοποίησαν στον κάθενα προσωπικά Μητροπολίτη με συστημένη επιστολή, μας απέστειλαν δε αυτή την αφορά και στο σταθμό μας και μας παρακαλούν να τη διαβάσουμε και να τη σχολιάσουμε. Να τη διαβάσουμε. Αναφορά έτοιμα μελών της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς τη Διαρχή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος και τα μέλη της Ιεραρχίας Εκκλησίας. Σεβασμιότατοι πατέρες, επίσκοποι και Μητροπολίτες της Εκκλησίας μας, ευλογείτε. Την 27 Παύλα 21-12 του 1993, από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky, εκπομπές με το γενικό τίτλο «Χωρίς αναισθητικό» του δημοσιογράφου Γεώργιου Τράγκα, είδαμε και ακούσαμε συνεντευξιαζόμενο τον μεγάλο διδάσκαλο των εισαγωγών της Μεγάλης Τώρας Ελλάδος, κ. Χρήστο Μανέα. Το θέμα της συνεντεύξης εξήγησε το «Στα άδυτα της Μασονίας». Με φρίκη λοιπόν και αποτροπιασμό ακούσαμε τον αρχηγό της Μασονίας κ. Μανέα να αποκαλύπτει ότι μεταξύ των Ελλήνων Μασόνων συγκαταλέγονται και οι Μητροπολίτες της Εκκλησίας μας. Τρόμος και φόβος, αλλά και θλίψη πολύ κατέλαβαν τις ψυχές μας. Δεν είναι δυνατόν, σκεφτήκαμε, κληρικοί, τους οποίους το Πνεύμα το Άγιο έθεσε επισκόπους στην Εκκλησία του, να έχουν προσχωρήσει στη σκοτεινή οργάνωση της Μασονίας, τις οποίες οι σατανικές διδασκαλίες είναι από χρόνια γνωστές. Δεν είναι δυνατόν και πάλι, σκεφτήκαμε, οι επίσκοποι της Εκκλησίας μας να είναι Μασόνοι. Συκοφαντή λοιπόν ο αρχηγός της Μασονίας. Σεβασμιότατη, η Εκκλησία της Ελλάδος με την ιστορική απόφαση της 12-10-1933 καταδίκασε ως γνωστό τη Μασονία ως οργάνωση αντιχριστιανική και όλος ασυμβίβαστη προς την χριστιανική ιδιότητα και μάλιστα το μέλος της Ιεραρχίας Εκκλησίας. Γι' αυτό, για να σταματήσει ο σκανδαλισμός που μειώνει την αξιοπιστία της Εκκλησίας, ζητούμε όπως η Εκκλησία προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια και δίκαιη επέμβαση της Αγγελικής Αρχής προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια ή όχι της άνω δηλώσεως του μεγάλου δασκάλου κ. Μανέα. Σεβασμιότατη, κατασιωπήσετε το απείλωτο στόμα των πολεμών της Εκκλησίας. Επαναβεβαιώστε ότι στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν ακόμη ποιμένες μετά το δέον του σεβασμού, ασπαζόμενα δεξιά σας, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ακολουθούν εκατοντάδες υπογραφές. Μετά από αυτήν την αντίδραση των λαϊκών αυτών ευσεβών ή και κληρικών, πρέπει να υπάρχουν και κληρικοί μάλλον, βγήκε μια ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία δημοσιεύεται στον τύπο της Κυριακής 13 Φεβρουαρίου 1934 και λέγει: ο κύριος Μανέας, σε τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Sky, της οποίας υπεύθυνος ήταν ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Τράγκας, υποστήριξε ότι σήμερα Μητροπολίτης της Εκκλησίας Ελλάδος είναι ενεργά μέλη της Μασονίας. Στη δήλωση αυτή του κ. Μανέα αντέδρασε αμέσως και αυστηρότατα η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος, η οποία σε ανακοίνωσή της γράφει, η επιστολή αυτή σημειωτεώνει να προστάλλει μέσα στον Ιανουάριο, κ. Σωτρόπουλε. Μάλιστα. Στη δήλωση αυτή του κ. Μανέα αντέδρασε αμέσως και αυστηρότατα η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος, η οποία σε ανακοίνωση γράφει ότι απορρίπτει μεταυδελιγμίας και αποτροπιασμού ως δεινή συκοφαντία την πληροφορία ότι η Μητροπολίτη της Εκκλησίας Ελλάδος είναι ενεργά μέλη της Μασονίας. Διακήρυξε ότι ουδής αρχιερεύς, πού το γνωρίζει ο κ. Σωτρόπουλε. Αυτό ακριβώς. Εν ενεργεία ή μη του κλίματος της Εκκλησίας Ελλάδος τη χάνει μέλος ή έχει η ανδήποτε σχέση με τη μασονική στο αυτό θα πρέπει ο καθένας προσωπικά να το διακήρυξει. Είναι η συνοδική, είναι καρδιογνώστης. Μάλιστα. Και γνωρίζουν προκαλείται τα άδυτα της Μασονίας και τα κρύφια των ανθρώπων. Μάλιστα.
προκαλείται ο κύριος Χρήστος Μανιάς να κατονομάσει δημοσίως τυχόν ονόματα αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μελών της Μασονίας. Ιδάλλως δηλώνει ότι η διαρκή σειρά συνόδου θα επιφυλάσσεται δια την νομική αγωγή των τυχών συκοφαντών και ψευδολόγων. Αυτά στις 13 Φεβρουαρίου του 1994 έφτιαν. Έχουμε όμως συνεδρίες εντός του Μαρτίου της διαρκούς σειράς συνόδου και διαβάζουμε στην εστία της 5ης-3ης Μαρτίου 1994 το εξής. Υπό του Μητροπολίτου Περιός κυρίου Καλλινίκου έγινε πρόταση να μηνυθεί ο κύριος Χρήστος Μανέας, μεγάλος διδάσκαλος της Μεγάλης Τάσης Ελλάδος, εντός αγωγικών αυτά, δια την δεινή συκοφαντία του, ότι και οι Μητροπολίτες της Εκκλησίας Ελλάδος ανήκουν στην αντιχριστιανική Μασονία. Αλλά και αυτό ανεβλήθη διευθετότερο χρόνο. Αυτό το τελευταίο, αυτό είναι εξοργιστικό. Τι θα πει διευθετότερο χρόνο? Δεν πρόκειται να ξανασυνεδριάσει μέσα στο Μάρτιο. Διευθετότερο χρόνο. Και στις 27 Μαρτίου, κύριε Σωτρόπουλε, τελειώνει η τρίμηνη προθεσμία που έχει δικαίωμα να υποβάλει μήνυση. Λοιπόν, αυτή την έννοια έχει αυτό. Θέλει λοιπόν να τη φάει το σκοτάδι. Το αναβάλλω με διευθετότερο τρόπο, λοιπόν, για να λήξει η προθεσμία, για να γλιτώσουν. Λοιπόν, αυτό ακριβώς δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι υπάρχουν ιεράρχες μασόνοι. Γι' αυτό και... Ότι υπάρχουν ιεράρχες μασόνοι. Αυτά λοιπόν είδε ο κύριος Ψαροδάκης και έχει ένα άρθρο του στην Ορθόδοξος Τύπος, στο τεύχος του... Έπρεπε να μηνυθεί ο Μανέας. Συγγνώμη, να διαβάσουμε λίγο... το θέμα διευθυντότερο χρόνο. Ποιος είναι αυτοτέτερος χρόνος? Παρέχεται, δεν πρέπει να συνεδριάσει πάλι. Δεν έχει άλλη συνεδρίαση ο Μάρτιος μήνες, μέσα στο Μάρτιο μήνες. Λοιπόν, σβήνει το θυσίτημα αυτό. Λοιπόν, να διαβάσουμε όμως και τον κύριο Ψαροδάκη το άρθρο που έχει σχέση με αυτό το θέμα. Είναι, ας πούμε, δημοσιεύθηκε στον Ορθόδοξο Τύπος, 4 Μαρτίου 1994. Είναι ο κατεξοχήν αγωνιστής εναντίον της Μασονίας. Οι ισχυρισμοί της Μασονίας. Τι γίνεται με τη δήλωση του Sky, στο Sky του αρχηγού της ΤΟΑΣ, κ. Χρήστο Μανέα, ότι σήμερα υπάρχουν στη Μασονία μέλη εν ενεργεία Μητροπολίτες και τις αναφορές του τεκτονικού δελτίου Πυθαγόρας, τόμος ΙΒ, τεύχου 46-47 έτους 1994 και προηγουμένων σε αποβιώσαντες Μητροπολίτες Μασόνους? Δόθηκε η απάντηση από τη ΣΤΟΑ που ζήτησε η Ρασύνοδος και αν όχι, κινήθηκε η διαδικασία της ποινικής δίωξης κατά των συκοφαντών της ιεραρχίας και υβριστών της μνήμης τεθνιόντων? Είπα να ξεχαστεί το θέμα, γιατί η Ιερά Σύνοδος δεν ενημερώνει τον ελληνικό λαό. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από την Ιερά Σύνοδο ότι το να ξεχαστεί το θέμα είναι αδιανόητο. Και είναι αδιανόητο, η κοινή γνώμη το παρακολουθεί και περιμένει να δει κάθαρση. Το θέμα ούτε να ξεχαστεί είναι δυνατόν, ούτε να ακουκουλωθεί πολύ. Ούτε είναι δεκτό να αναμένεται η απάντηση της Μασονίας στον επόμενο αιώνα. Η Μασονία άλλωστε συνεχίζει να προκαλεί και αναφέρει αυτά τα πράγματα που έχουν σχέση με τον, με τον Χρυσόστομο Σμύρνης κλπ. Και λέει στη συνέχεια, Χρυσόστομο Σμύρνης, ο Άγιος Τέκτον, δεν μένει παρά καθώς θα σογραφίσετε την εικόνα του Αγίου αυτού εντός εικόνα Αγίου, αντί για σταυρό να το βάλετε στο ένα χέρι τη μασονική σφύρα και στο άλλο το γνώμονα και το διαβήτη με την πεντάλφα, το σύμβολο της Μαύρης Μαγείας, στη μέση. Κοντός πραγμός, αλληλούια, λέει ο λαός. Άγιοι συνοδικοί, ή θα ξεκαθαρίσετε το θέμα και θα αποκατασταθεί η αλήθεια, ή να υποβάλλετε τις παρετήσεις σας ως ανάξιοι να βρίσκεστε στην ιεραρχία της Εκκλησίας. Όταν λένε, κύριε Ζώγα, ότι αναβάλλετε το ζήτημα για ευθετότερο χρόνο, εννοούν για τη Δευτέρα Παρουσία. Τότε θα αποκαλυφθούν όλα τα μυστικά και όλα τα κρύφια των ιεραρχών. Μάλιστα, εγώ έχω ενδείξεις ότι υπάρχουν δυστυχώς και μασόνοι ιεράρχες προδότες όπως ήταν ο Ιούδας, υπάρχουν και μέσα στην ιεραρχία προδότες και το γεγονός ότι ανέβαλαν το θέμα αυτό μέχρι ότου παραγραφεί το ζήτημα είναι ισχυροτάτη ένδειξη ότι όντως υπάρχουν μασόνοι μέσα στην ιεραρχία. Μα και όλο το οικουμενιστικό πνεύμα που υπάρχει στο Τρόπλε σε ορισμένες, στην διοίκηση ορισμένων αυτοκεφάλων εκκλησιών, αυτό αποδεικνύει. Όταν τα πατριαρχία έχουν να βρει σχέσεις με τη μασονία και όταν πατριάρχες αποδεδειγμένους κατά το παρελθόν υπήρξαν μασόνοι, να μην αμφιβάλλουμε ότι υπάρχουν μέσα στον κλήρο μασόνοι. Υπάρχουν δυστυχώς. Θα έχουν την τύχη του Ιούδα, ένα σχοινί τους περιμένει. Ένα άλλο θέμα, κύριε Σωτρόπουλε, που απασχολεί ζωηρός τους χριστιανούς είναι η λεγόμενη... ας πούμε, το κοινό ανακοινωθέν του μεικτού θεολογικού συνεδρίου του Μπελεμέντ Λιβάνου, για το οποίο ο Ορθόδοξος ελληνικός λαός έχει πλήρη άγνοια στη συντριπτική του πλειοψηφία και που έγινε η αιτία να δημιουργηθεί αυτή η φοβερή αναταραχή μεταξύ των Αγιορητών Πατέρων και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Θα ήθελα να σας διαβάσω από την εφημερίδα Ορθόδοξος Ελληνικός Αγών τους λόγους για τους οποίους οι μοναχοί μέχρι πρώτη ήταν 14 οι μονές που αντέδρασαν, τώρα όπως διάβασα χθες τον τύπο της Κυριακής ανήλθαν σε 16 και έρχονται σε αντιπαράθεση πλέον με την ηγεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τους λόγους για τους οποίους, τους ουσιαστικούς λόγους.
Στις 8 Δεκεμβρίου του 1993 οι προϊστάμενοι των 19 ιεράν μονών του Αγίου Όρους απέστειλαν 12 σέλιδη επιστολή στον Βαρθολομαίο για να καταγγείλουν πρώτον τον Αλεξανδρίας Παρθένιον, ώστις εις δύο τουλάχιστον περιπτώσεις δήλωσε ότι οι χριστιανοί πρέπει να αναγνωρίσουν τον Μωάμεθος προφήτη. Τρελά πράγματα. Φοβερό πράγμα. Ολόκληρος Πατριάρχης να ζητεί να σκεφτεί η Εκκλησία και να αναγνωρίσει τον Μωάμεθος ως προφήτη. Τον Αντίχριστο. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή σαν τον Ισαΐα, σαν τον Ιερεμία να αναγνωρίσουμε και τον Μωάμεθε. Το θηρίο αυτό της Αβύσσου που επί αιώνες κατασπαράζει το χριστιανικό κόσμο. Πού φτάσαμε, είναι τρέλα δηλαδή, είναι παραφροσύνια, φτάνει σημεία των καιρών. Σημαίνει ότι το άλλος εμοράνθη και σου δεν ισχύει έτσι μη βληθήνε έξω και καταπατήσει υπό των ανθρώπων όπως είπε ο Χριστός. Ο Παρθένιος, ο Πατριάρχης της Αλεξανδρίας, ο ίδιος είπε προ αρκετού καιρού ότι ο Μωάμεθ είναι Απόστολος του Χριστού, ακούτε. Μάλιστα. Ο Μωάμεθ είναι Απόστολος του Χριστού. Αυτός επίσης είπε ότι η Ορθοδοξία δεν χειροτονεί γυναίκες, ιερείς, αρχιερείς, αλλά εάν θα χειροτονήσει, εγώ προσωπικώς, είπε ο Πατριάρχης της Αλεξανδρίας, θα χαρώ. Δηλαδή θα... Είναι υπέρ της χειροτονίας γυναικών. Ό,τι έκανε και η λεγόμενη Αγγλικανική Εκκλησία το Σάββατο μας πέρασε. Η Εκκλησία δεν έδωκε την ιεροσύνη ούτε στη Θεοτόκο, η ιεροσύνη είναι των ανδρών. Ο Χριστός είναι ο Άρην που λέει η Γραφή, έτε και άρενα ως μέλη ποιμένιν τα έθνη εν ράβδο σιδρά. Αυτοί πάνε να δώσουν την ιεροσύνη, θέλει να δώσει να δοθεί η ιεροσύνη στις γυναίκες που ο Παύλος απαγορεύει και να ομιλούν απλώς οι γυναίκες μέσα στην ιερή σύναξη, στη λειτουργική σύναξη. Λοιπόν, αυτός επίσης πήγε στην Αγγλία και έβαλε μετάνοια στον πριμάτο της Αγγλίας, στον αρχιεπίσκοπο της Αγγλίας και είπε είμαι ο δούλος σου. Τόση αναξιοπρέπεια, τόση δολοπρέπεια, τόση καταράκωση δηλαδή του πατριαρχικού αξιώματος. Και ήταν μέλος και αυτός της λεγόμενης Μίζωνος και Υπερτελούς, Υπερατελούς Συνόδου. Μάλιστα. Δεύτερος λόγος, τον Αντιοχία Ιγνάτιον, ο οποίος χωρίς πανορθόδοξη απόφαση προέβη εις μυστηριακή κοινωνία με τους εν Αντιοχία Αντιχαλκιδονίους, αναθεματισμένοι υπό τεσσάρων Οικουμενικών Συνόδων. Άλλο σκάνδαλο αυτό, τεράστιο και αυτό σκάνδαλο. Γιατί ο Αντιοχίας πραγματικά από καιρό παραέχει τα μυστήρια στους μονοφυσίτες. Χωρίς να αποδειχθούν ούτε τον τόμο του Λέοντος ούτε την... Οι μονοφυσίτες δεν αποδέχονται την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο και εν συνεχεία την Πέμπτη και την Έκτη. Απορρίπτουν τρεις Οικουμενικές Συνόδους. Επίσης δεν καθερούν τους αρχηγούς τους, τους δασκάλους τους, τους οποίους τους, όπως το Σεβίρο, τους οποίους τους έχουν ως Αγίους. Και ενώ δεν δέχονται την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο και τις επόμενες δύο, Πέμπτη και Έκτη, και επίσης δεν καθερούν τους αιρετικούς δασκάλους τους, θεωρείται δήθεν ότι είναι Ορθόδοξοι, δεν έχουμε διαφορές και τους δέχεται στην κοινωνία μυστηριακή. Αυτό είναι σκάνδαλο τεράστιο. Και τρίτον, το κοινό ανακοινωθέν του Μεσολογικού Συνεδρίου εις Μπελεμέντ Λιβάνου Ιούνιος 1903, το οποίο προεδρεύοντος του Αυστραλίας Τηλιανού ως εκπροσώπου του Βαρθολομαίου ανεγνώρισε τον παπισμό και την Ουνία ως αδελφάς Εκκλησίας μετά της Ορθοδοξίας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από θρησκευτικής πλευράς, από Ορθοδόξου πλευράς, το μεγαλύτερο σκάνδαλο των ημερών μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, τον Ιούνιο του παρελθόντος έτους εκπρόσωποι των 9 από τις 15 Ορθόδοξες Εκκλησίες, των περισσότερων δηλαδή Ορθόδοξων Εκκλησιών και εκπρόσωποι του Πάπα, στα πλαίσια του διαλόγου Ορθοδόξων και Παπικών, συναντήθηκαν στο Μπάλαμαν του Λιβάνου, εκεί στην Εκκλησία Θεολογική Σχολή, έκαναν συνέδριο και τι απεφάνθησαν και τι υπέγραψαν οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι. Ότι Ορθοδοξία και Παπισμός και Ουνία δεν έχουν διαφορές. Ότι όσα εμπιστεύτηκε ο Χριστός στην Εκκλησία Του δεν αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία καμιάς Εκκλησίας, αλλά ανήκουν και στους Καθολικούς και στους Ορθοδόξους και στους Ουνίτες, γιατί όχι και στους άλλους. Δηλαδή οι Ορθόδοξοι στο Λίβανο υπέγραψαν
ότι, με άλλα λόγια, ότι η Ορθοδοξία δεν έχει την μοναδικότητα ως Εκκλησία. Η Ορθοδοξία δεν είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αλλά ό,τι είναι η Ορθοδοξία και ο Παπισμός είναι και η Ουνία. Γιατί όχι και οι ομολογίες των Προτεσταντών. Με άλλα λόγια, πρέπει να αλλάξουμε το πιστεύω σύμφωνα με την απόφαση του Λιβάνου και να μην λέμε πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά να λέμε στο μέλλον, στο εξής, πιστεύω εις πολλάς Αγίας Καθολικάς και Αποστολικάς Εκκλησίας. Έγινε μία δεύτερη Φεράρα Φλωρεντία, μια ψευδοένωση στο Λίβανο που έπρεπε να αναστατώσει όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και σιγά σιγά αρχίζει και αφυπνίζει το Ορθόδοξος λαός, καταγγέλλεται, τονίζεται, επισημαίνεται αυτό το δογματικό, το εκκλησιολογικό έγκλημα και δεν μπορούμε πλέον να παραδεχθούμε ότι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν την Εκκλησία στις κορυφές, στα Πατριαρχία, ότι εκπροσωπούν το Ορθόδοξο λαό, τον πιστό λαό. Είναι οικουμενιστέ, είναι προδότες της Ορθοδοξίας και δεν ξέρω, ο Θεός πρέπει να επεμβεί. Θα επεμβεί ο Θεός και μπορεί να επεμβεί κατά τρόπο οδυνηρό και ο λαός του Θεού θα αφυπνιστεί για να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει, διότι η Ορθοδοξία έχει μέλλον. Δεν μπορεί να μας υποτάξουν ορισμένοι πατριάρχες, τους οποίους δεν εξέλεξε ο πιστός λαός, αλλά τους εξέλεξε μια ομάδα αρχιερέων, ομοίων τους, ομοφρόνων τους. Δεν μπορούν λοιπόν μερικοί πατριάρχοι και μερικοί αρχιεπίσκοποι και μερικοί επίσκοποι που δεν εκφράζουν το ορθόδοξο αίσθημα, δεν τους εξέλεξε ο λαός, δεν μπορούν αυτοί οι κύριοι να μας οδηγήσουν δεσμίους και να μας υποτάξουν στον παπισμό. Δυστυχώς, κύριε Στοτρόπουλε, ο χρόνος μας τελείωσε. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα είμαι θα πάλι μαζί στην Θεό την άλλη Δευτέρα, ώρα 5. Τα θέματα που θίγονται εδώ στην εκπομπή Ορθοδοξία είναι πολύ σοβαρά θέματα και παρακαλούμε να τα προσέχετε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να ειδοποιείτε και άλλους να παρακολουθούν, διότι δίνεται μία μάχη από τον τηλεοπτικό του το σταθμό για την Ορθοδοξία, την πίστη μας, στην οποία γεννηθήκαμε, στην οποία ζούμε, για την οποία πρέπει να αγωνιστούμε και στην οποία και για την οποία αξίζει να θυσιάσουμε όχι μία αλλά πολλές ζωές, διότι η Ορθοδοξία είναι η αλήθεια και η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, διεκήρυξε ο αρχηγός της πιστεώς μας. Χαίρετε.